Η συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας έφερε ένα πολύ μεγάλο θετικό για τον κλάδο και κατ' επέκταση για όλο τον τόπο μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Πύρνας Κολυνδρού. Συστάθηκε μια άτυπη πενταμελής ομάδα, η οποία έτρεξε αυτές τις μέρες. Κάναμε όλα τα διαδικαστικά. Ο Δήμαρχος, κ. Κουμπατσιάρης, δεσμεύτηκε να μας στηρίξει οικονομικά σε αυτό, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Προυσκέλης, ο δικηγόρος του Δήμου, δεσμεύτηκε να κάνει αμφιλοκερδώς την εργασία του, τον ευχαριστούμε επίσης και αυτόν. Έχουν γίνει όλα τα διαδικαστικά, έχει προχωρήσει. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να είναι έτοιμος ο Σύλλογος και σε μια αντίστοιχη συνάντηση να είμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε την πρώτη γενική συνέλευση και να ορίσουμε ένα ΔΣ, το οποίο θα προκύψει από εδώ πέρα που είμαστε μαζεμένοι, από αυτά τα άτομα, και να μπορούμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα, να μπορούμε να διεκδικούμε και να έχουμε φωνή στα προβλήματά μας. Τώρα, για σήμερα, είμαστε εδώ πέρα, όπως είναι σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αναστατωμένος όλος ο αγροτικός κλάδος. Έχουμε τα ίδια προβλήματα. Στη Βέρεια και στην Αλεξάνδρεια μαζεύτηκαν μπροστά στον Ελεγά την ίδια ώρα. Θέλουμε να ακουστούμε. Θέλουμε τα προβλήματά μας ειρηνικά να φτάσουν στα αυτιά που πρέπει. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα δρόμο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε γενικότερα σύγχυση πουθενά. Απλά, τώρα που είμαστε κι εμείς ήρεμοι από τις αγροτικές εργασίες μας, θέλουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Αυτό που έχουμε κάνει είναι να συγκεντρωθούμε σήμερα εδώ, να μαζέψουμε, να καλέσουμε συγγνώμη όλους τους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και είναι σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Θα τους πούμε αναλυτικά. Καλέσαμε πρόσωπα τα οποία θέλουμε να ακούσουν ποια είναι τα προβλήματά μας και θα κάνουν ένα σύντομο χαιρετισμό, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο. Κύριε Κομπασιάρη.